Είμαστε στον Οροπό, στην παραλία νέων παλατίων. Είναι ο πρόεδρος ο κύριος Παπαπάνου μαζί μας, των Εραστεχνών Αλιέων, του πολιτιστικού συλλόγου Εραστεχνών Αλιέων. Κύριε Παπαπάνου, είμαστε στην Μεγάλη Εβδομάδα, περιμένουμε Ανάσταση, περνάμε μια δύσκολη περίοδο σαν λαός, αλλά και σαν περιοχή εδώ, με η περιοχή του Οροπού εννοώ, με τα προβλήματά της, και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια και εν ώψη της Αναστάσεως την οποία περιμένουμε, αλλά και για τα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ να με γιατί καλύπτεις αυτά που λέμε και όπως είναι, κύριε Χρήστο. Και ελπίζουμε ότι αυτοί που τα βλέπουν και τα ακούν να διαμορφώνουν την άποψη που πρέπει να διαμορφώνουν. Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χώρο και τόπο, αλλά δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν μόνο με μέσα και όχι με την αλήθεια και όπως πρέπει να γίνονται πολλά πράγματα. Εμείς σαν Πολιτιστικός Σύλλογος Εραστεχνών Αλιέων έχουμε βάλει τις βάσεις για να λειτουργήσει στο τόπο μας το αλλιευτικό καταφύγιο όσο πρέπει. Βέβαια, συμφέροντα ενοχλούνται. Αυτό το γνωρίζαμε και το ξέραμε από την αρχή. Και εφόσον έχω τη τιμή να είμαι όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη θέση και να με τιμάει ο κόσμος, εγώ θα εμένω και θα επιμένω πάνω στα ζητήματα που έχουμε πει χρόνια τώρα, που είναι γνωστά, αλλά γνωστή είναι και η αδιαφορία, γιατί θέλουν ανθρώπους ελεγχόμενους και όχι ανθρώπους με σκέψεις. Λοιπόν, ας ψάξουν αλλού. Μάλιστα. Περιμένουμε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο τελικά να λειτουργήσει. Το ελπίζουμε αυτό, γιατί εμάς θέση μας είναι βασική να έχουμε καλή σχέση με όλους τους τοπικούς φορείς, άσχετα αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ελπίζουμε να λειτουργήσει και αυτά που λέγαμε πολλά χρόνια και δεν ακούγανε, όπως οι πλωτές, όπως η ασφάλεια του αλλιευτικού καταφυγίου, όπως η λειτουργία του, κάποια στιγμή να γίνει και να γίνει σωστή. Τώρα, σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο που περνάμε όλοι, όλες οι οικογένειες, όλος ο κόσμος, θα ήθελα με δύο απλά λόγια, όπως όλοι οι συλλόγοι, να πούμε και εμείς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικά να ευχηθώ καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλες τις οικογένειες. Να περάσουμε τουλάχιστον αυτές τις ημέρες, τις Άγιες ημέρες, και η Ανάσταση του Κυρίου να δώσει φώτα στους διοικούντες και να αφήσουν να μετράνε μονάχα ψήφους και να κοιτάζουν την πραγματικότητα. Δεν έχω άλλο τίποτα να πω. Ευχαριστώ και καλή Ανάσταση σε όλους. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Παπαπάνου.